Ένα σημαντικό έργο παίρνει σάρκα και οστά. Πρόκειται για το πρώτο ΚΔΑΠ για άτομα με αναπηρία στο Ηράκλειο, το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία αλλά και των οικογενειών τους, προσφέροντάς τους ποιοτική και δημιουργική απασχόληση. Στους σύγχρονους χώρους της δομής ξεναγήθηκαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου μαζί με τους συνεργάτες του, καθώς και ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Εγγενιάζουμε μια δομή η οποία πληρεί όλες τις προδιαγραφές, υψηλού τύπου προδιαγραφές, που θέλαμε να ισχύουν για τα παιδιά που έχουν ανάγκη και τους μεγαλύτερους, όχι μόνο τα παιδιά, όλοι που θα βρίσκονται εδώ πέρα, θα είναι δημιουργική απασχόληση και έτσι θα βελτιωθεί γενικότερα η κατάσταση και των ιδίων και των οικογενειών τους. Ένα σημαντικό έργο πάνω στην κοινωνική συνοχή σε άτομα που έχουν ανάγκη. Ο Δήμος Ηρακλείου υλοποίησε αυτό το σημαντικό έργο με χρηματοδότηση 880.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ και ευχόμαστε να δώσουν αυτά τα έργα ένα χαμόγελο στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ βρίσκεται στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 50 άτομα, 25 στην πρωινή και 25 στην απογευματινή βάρδια. Μια σπουδαία δομή που θα ανακουφίσει πολλές οικογένειες στο Δήμο Ηρακλείου. Πραγματικά έλειπε από το Δήμο μας. Έχουμε διάφορες δράσεις που θα πραγματοποιούνται στο χώρο μας. Έχουμε γυμναστές, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς. Τα παιδιά θα κοινωνικοποιούνται. Σκοπός της δομής είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και η στήριξη των οικογενειών τους. Ο ίδιος ο Δήμαρχος στήριξε αυτή την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή και δεν κάμφθηκε στα εμπόδια που δυστυχώς ήταν πολλά, όπως σε κάθε μεγάλο δημόσιο έργο. Εύχομαι τα παιδιά και οι οικογένειές τους να το απολαύσουν. Είναι δομή που έλειπε. Τα παιδιά θα έχουν δύο γεύματα την ημέρα, ένα το πρωί και ένα το απόγευμα. Θέλω να πιστεύω ότι με αυτή τη δομή που είναι η πρώτη στο Ηράκλειο, με αυτό το αντικείμενο, συμβάλλουν ουσιοδός στην αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής. Και η πρόσκληση για τα βάουτσερ, γιατί χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα βγει στη δημοσιότητα περί τα μέσα του καλοκαιριού. Οπότε θα ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους για να κάνουν τις αιτήσεις τους, να λάβουν τα βάουτσερ και να μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους σε αυτή τη δομή. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτη 2014-2020.